Κύπρος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευστοχία στην πολιτική και να χρησιμοποιήσει και προληπτική πολιτική για να μπορεί να προχωρήσει μέσα σε ένα πλαίσιο ενός χάρτη συμφερόντων στην περιοχή, αναγνωρίζοντας δηλαδή τα διάφορα συμφέροντα και τις ισορροπίες οι οποίες διαμορφώνονται, να μπορέσει να σταθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η συνύπαρξη κοινών συμφερόντων με άλλες χώρες να την οδηγήσουν εκεί που πρέπει να την οδηγήσουν, δηλαδή στο να βρεθεί μια δίκαιη και μια βιώσιμη λύση για το πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ στην Κύπρο. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει εκφραστεί όπως έχει εκφραστεί, θεωρούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, διότι αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι η θεωρητική πτυχή, δηλαδή το να είναι βέβαια σημαντικά βήματα και δεν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη ως πραγματικές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά παρόλα τα αυτά, εμείς λέμε διαχρονικά ότι οι συνεργασίες, αυτές οι συνεργασίες που είδαμε και στην υπογραφή για τον EastMed, όπως και οι συνεργασίες στο Κάιρο τελευταία, είναι πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις στις οποίες συμμετέχει η Κύπρος. Και εμείς λέμε διαχρονικά ότι αυτές οι συνεργασίες πρέπει να επιδέχονται διεύρυνσης. Και διεύρυνσης και στο στρατηγικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και στο επιχειρησιακό επίπεδο. Δηλαδή να μην είναι μόνο τα λόγια. Τα λόγια είναι ο τίτλος και είναι πολύ σημαντικός ο τίτλος. Επιχειρησιακό, όταν λέτε τι ακριβώς. Και σε επιχειρησιακό επίπεδο, όταν δηλαδή η Τουρκία με προκλητικότητα κινείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πρέπει να έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή απλώς να είναι μια θεωρητική τοποθέτηση η οποία να μην έχει επιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή από τους εταίρους μας. Αυτές οι κυρώσεις που θα. Συγκεκριμένες κυρώσεις, οι οποίες όμως και να είναι στο σωστό δρόμο και να γίνονται, όχι απλώς να λέγονται ή να γράφονται. Mm. Και ταυτόχρονα η δημιουργία ενός πλαισίου, ενός κοινού προγράμματος με χώρες κοινών συμφερόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναβαθμίζει και τον γεωπολιτικό ρόλο, αλλά ταυτόχρονα και τη διαπραγματευτική μας θέση. Ναι. Εσείς λέτε, κύριε Βασιλιάτο, ότι υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ως Κυπριακή Δημοκρατία που δεν το κάνουμε? Θεωρούμε ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή όλες αυτές οι συνεργασίες οι οποίες γίνονται είναι πολύ ορθές, αλλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο, να γίνει περισσότερη εμβάθυνση και πολυεπίπεδη με τις χώρες εκείνες όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές οι χώρες. Βέβαια η παρουσία της Γαλλίας και της Ιταλίας στο Κάιρο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Mm. Έστω και αν η Ιταλία αυτή τη στιγμή κρατά μια στάση κάπως αποστασιοποιημένη. Παρόλα τα αυτά και μόνο η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στο Κάιρο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεικνύει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, αλλά ίσως να υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι να δημιουργούν κάποια δεδομένα εντός της χώρας, εντός δηλαδή της Ιταλίας, όπου τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει πει ότι πολύ σύντομα θα ενταχθεί και η Ιταλία με πιο ουσιαστικό τρόπο στην όλη διαδικασία. Εμείς λέμε ότι είναι πάντοτε η ώρα φτάνει να λειτουργούμε σωστά και να έχουμε μια σωστή στρατηγική και να έχουμε μια σωστή βάση. Για μας η βάση στο Κυπριακό είναι η εισβολή και η κατοχή και δεν φεύγουμε από αυτό. Ναι. Όπως και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί εισηγείται την ανανέωση του ΣΥΜΦΙΣΥΠ, οπωσδήποτε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βασικά επαναλαμβάνει τον εαυτό του, όπως και την προηγούμενη έκθεση, στην οποία έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και σίγουρα δεν αναφέρει καθόλου τις βάσεις των Λευκώνικων, το πολεμικό ναυτικό, το οποίο η βάση πολεμικού ναυτικού, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν σχέση και με την ευρύτερη περιοχή, όπως έχουν πει οι προλαλήσαντες. Δεν έχουν σχέση μόνο με την Κύπρο. Δεν τα ξέρει, κυρία Βασιλιά. Δεν κάνει καθόλου αναφορά. Όπως επίσης δεν κάνει καθόλου αναφορά και στις προκλήσεις στην νεκρή ζώνη, όπου κρατά και εκεί ίσες αποστάσεις και δεν λέει ποιος όντως φταίει για αυτά που γίνονται. Και δεν ταυτόχρονα αναφέρεται και στην περίκλειστη πόλη, αλλά δεν λέει ότι έγινε επίσκεψη από υπουργούς. Δηλαδή είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και εγώ θα έλεγα ότι αυτή η θέση του Γενικού Γραμματέα και το γεγονός ότι δίνει βαρύτητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σαν να και η εμπιστοσύνη είναι το πρόβλημα στην Κύπρο, άρα παίζει βασικά χωρίς να το θέλει ίσως το παιχνίδι της Τουρκίας, ότι είναι δικοινοτικό το πρόβλημα και όχι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και των συμφερόντων της Τουρκίας, όπως και οι δύο προαναλύσαντες έχουν περιγράψει. Άρα η Τουρκία έχει σοβαρά συμφέροντα στην περιοχή και μάλιστα ο Ερντογάν ονειρεύεται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα τα 100 χρόνια της είναι το 2023. Mm-hmm.
Και κινείται βασικά με το να δημιουργεί τετελεσμένα και μετά να υποχρεώνει τους άλλους να έρχονται να διαπραγματευτούν. Το γεγονός ότι αυτή είναι μια πολιτική, είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός αυτός. Δεν είναι ο κύριος Ερντογάν και γενικά η Τουρκία. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Δεν κινείται αποσπασματικά και το γεγονός ότι έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο εάν πετύχει, τότε θα έχουμε έναν Ερντογάν κυρίαρχο στην περιοχή που θα ελέγχει και το φυσικό αέριο και κάποια ακόμα. Θα ήθελαν να περνά ο αγωγός από την Τουρκία και να είναι ο κλειδοκράτης του φυσικού αερίου η Τουρκία. Και πραγματικά θα ήθελα να πάνε κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό. Εάν δεν αποτύχει, θα καταρρεύσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σενάριο να καταρρεύσει. Δεν είναι απομακρυσμένο το σενάριο να καταρρεύσει αυτή η προσπάθεια. Φτάνει όντως οι κινήσεις που γίνονται να γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρούμε ότι το γεγονός ότι έχουν γίνει κινήσεις για τον East Med που είναι ένα καθοριστικό σχέδιο και είναι στρατηγικής σημασίας και δεν έχει σχέση με το τεχνικό μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ.